έχει ανοιχτό σάχαρο πλαστείο. Και πάρε να πούμε δύο προφιτερόλ και εντάξει ρε φίλε, τώρα τι κουράζεσαι και φτιάχνεις. Έχει να δοκιμάσει Λίζα μία ντουζίνα παπούτσια. Ή αυτό. Καλά, αυτό είναι απίστευτο παπούτσι. Είναι τέλειο. Από τα ωραιότερα που έχω δει. Είναι θηλυκό πάνω. Είναι πολύ τέλειο, τέλειο, τέλειο. Τώρα θα φτιάξουμε το ποτήρι σοκολάτας. Άντε να φτιάξεις και εσύ κάτι, να κάνεις και εσύ κάτι, να ακολουθείς λίγο. Λοιπόν, αυτό τώρα τι έχει μέσα. Σοκολάτα. Τώρα θα φτιάξουμε τη μούση. Μέχρι να ζεσταθούν, ναι. Έτοιμη μούση. Θα σε μαλώσω. Έξω και το γάλα μας. Πώς το βλέπεις? Μια χαρά, εύκολη συνταγή. Έλα, έλα, δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα. Τι είπα καλά, έτσι, έτσι, πιάσω αλλιώς, αλλιώς. Πιστεύω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει η μου σοκολάτα και ειδικά τέτοια εποχή με τέτοια ζέστη. Έτσι σου είπα να λες. Αυτή τη συνταγή την έχω μάθει από τη γιαγιά σου. Τρώγοντας. Ήταν βασικά μία μίξη. Και απλά μου ήρθε η ιδέα να το βάλω σε ποτήρι και να πω αυτό το όνομα. Τώρα θα ρίξουμε λίγο κονιάκ. Έλα, ρίξ το, έλα, μην το φοβάσαι, έλα. Πρόσεχε τώρα που θα το βάλεις μέσα. Πρόσεξε, Αλέξη, πρόσεξε. Πιστεύω το βλέπω μια χαρά, ε. Είσαι καλός, Αλέξη. Λοιπόν, εγώ δεν σε θέλω άλλο. Το υπόλοιπο, πρέπει να φύγεις. Το υπόλοιπο το κρατήσεις για μένα. Καλά, ναι, εντάξει, μην άγχωνες. Έλα, θα τη βρούμε την άλλη. Πρέπει να φύγεις, επιγόντως, ευχαριστώ για όλα. Πιστεύω έχεις βοηθήσει τα μέγιστα. Άμα δεν ήταν ο φίλος σου, δράμα θα πήγαινε. Και τώρα, τζους, γιατί θέλω το σπίτι σου απλά. Τέλος πάντων, για να δούμε τι θα πεις την κοπέλα θέλω. Τι καλό παιδί που είναι αυτός ο φίλος. Όλα αυτός τα έκανα, μην είναι καλός. Απλά τώρα, γρήγορα, να πάω να ετοιμαστώ για να έρθει και η κοπέλα, να είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Μόλις έκανα το μπανάκι και είμαι έτοιμη να φορέσω το καινούργιο μου φορεματάκι. Αυτό είναι τέλειο, τέλειο. Βρήκα και με τι θα το σετάρω. Ναι, με τι? Με ένα ζευγαράκι πολύ ωραία σκουλαρίκια, χειροποίητα. Το τσαντάκι μου, το καταπληκτικό. Αλλά επειδή δεν πάει πολύ με τα παπουτσάκια μου τα καινούργια, σκέφτηκα να βάλω κάτι άλλο, που είναι επίσης πάρα πολύ ωραία. Καλά δεν θα είναι? Ελπίζω να αρέσουν στο μικρό. Από μικρό και από τρελό. Να ετοιμαστώ. Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα. Τώρα πρέπει να ετοιμαστώ και εγώ για να είμαι και εγώ έτοιμος. Λίγο ξυρισματάκι, βλέπω το θέλουμε. Λοιπόν, τζινάκι θα βάλω. Έτσι, ένα ωραίο τζινάκι έχω πριν να βάλω. Τώρα ήμουνα μεταξύ σε αυτά τα πουκάμισα. Δεν ξέρω ποιο να βάλω, αλλά τελικά λέω να βάλω το γαλάζιο. Γιατί μου λένε ότι μου πάει πάρα πολύ το γαλάζιο πάνω μου. Βάλω το γαλάζιο, γιατί πάει με τα δόντια σου. Πιστεύω δεν είμαι πολύ σοβαρά ντυμένος. Είμαι μια χαρά ντυμένος για να με δει για πρώτη φορά. Λοιπόν, γρήγορα έξω για να ετοιμαστώ και δεν θα προλάβω με τίποτα. Πάμε, πάμε. Τώρα ο μικρός. Να δούμε πώς θα το πάρει, τι θα πάθει με την εμφάνιση, δεν ξέρω. Α, υπομονή και θα το δεις. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι συνηθισμένος, σε πιο μεγάλες ηλικίες κτλ. Και να δούμε και τι θα έχει ετοιμάσει για φαγητό. Θα φάμε τίποτα σήμερα ή όχι. Αυτό που το πας. Έτοιμος. Πώς με βλέπετε, εντάξει δεν είμαι, ε. Ωραίο σφύριγμα. Μια χαρά πρέπει να είμαι. Πολύ κλασικό που κάνεις, ωραία Αλέξη. Πώς με βλέπεις εσύ, Φίβο? Λοιπόν, αυτός είναι ο Φίβος. Τόπε, τόπε ο παπαγάλος, το φαγητό το έχει φτιάξει άλλος, Αλέξη. Λοιπόν, εσύ κάτσε ήρεμο σήμερα, μη δαγκώνεις, προσοχή. Λοιπόν, κάτσε εκεί, πάω να φτιάξω εγώ το τραπέζι. Συμφωνεί? Πάω, πάω να φτιάξω το τραπέζι. Φίβο, behave yourself. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει να μας πει ο Αλέξης σήμερα. Ω, τα άπαντα θα σας πει. Ανάψω και τώρα τα δύο κεράκια μας. Αυτά με κάψαν για μένα, αγόρι μου. Κοίταξε, ο Αλέξης μάλλον θα έχει καλύτερη τύχη από σένα. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είμαστε έτοιμοι. Δεν κάνεις λάθος, έφτασε και η Λίζα και στη διαδρομή, μάζεψε και το μαλλί. Αλλά νομίζω πως ήταν καλύτερα κάτω. Έφτασα λοιπόν στο σπίτι του Αλέξη. Είμαι περίεργη να δω πώς θα είναι. Από το βιντεάκι φάνηκε πολύ ερωτικά και να δούμε τι θα έχει μαγειρέψει και πώς θα είναι και από κοντά. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι το μαλλί. Μήπως θα το κατεβάσω. Θα νιώθω πολύ πιο άνετα, πιστεύω. Καλύτερα έτσι, ε. Καμία σχέση. Μην το συζητάς καθόλου. Καλησπέρα. Αλέξη. Αλέξη. Είμαι η Λίζα. Καλώς τη Λίζα. Με τους αερόσακους.
Καλά είσαι. Μια χαρά. Πάμε. Όχι να φύγουμε, να φάμε. Τι ωραία χρώματα είναι αυτά. Καλώς, ναι. Εγώ θα έλεγα τι ωραίο. Πάρα πολύ. Τι τίποτα δεν είναι και δικό μου το σπίτι κιόλας. Να ήταν κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Φόρεμα τραπεζομάντιλο ίδιο όμως, ε. Είδες τελικά πως ένας μικρός χώρος μπορεί με το χρώμα να γίνει ιδιαίτερος και ξεχωριστός. Έχει διαλέξει χρώματα που μεγαλώνει το χώρο, θα έλεγα. Έτσι. Δεν είναι πολύ κολλητός σου είναι, φίλος σου. Φιλαράκια. Είναι δύο μαζί που συγκατοικούνε. Ο ένας από αυτούς με βοήθησε κιόλας. Τη μαγειρική. Α, έκλεψες. Έκλεψες. Όχι, δεν έκλεψα. Ναι, σωστό αυτό που πέρα. Γιατί. Πες τα Λίζα. Ποιος μαγείρεψε τελικά, λοιπόν, εσύ ο Βίλος. Κοίτα. Ρώτα τον Παπαγάλο. Το πρώτο πιάτο ήταν και από τους δύο. Ναι. Το δεύτερο πιάτο είναι καθαρά δικό του. Ναι. Το τρίτο πιάτο. Το γλυκό είναι δικό μου. Το γλυκό, εντάξει. Το μόνο που έκανε είναι που έβαλε από τα μπολ στα πιατάκια τα μους και τα σοκολατάκια. Να, ρώτα και τον Παπαγάλο να στα πει. Το γλυκό είναι για το τελευταίο, η γεύση που θα μας μείνει, άρα θα έχουμε τη δικιά σου γεύση φεύγοντας. Χαίρομαι. Καλό είναι αυτό. Και ελπίζω να έχουμε και μια καλή γεύση. Κι εγώ το ελπίζω. Και σε μένα το ελπίζω. Γεγονός είναι ότι σε περίμενα. Είσαι πιο ψηλός, πιο αυτό. Σε περίμενα πιο μικρό. Λόγω ηλικίας. Λόγω ηλικίας, πώς έδειξε. Ναι, τα συνδυάζεις την ηλικία με τις διαστάσεις, το ύψος, όλα αυτά. Δεν ξέρω πώς φάνηκε στο βίντεο καθόλου, αλλά. Μια χαρά φάνηκες. Καλύτερος από κοντά. Χαίρομαι πραγματικά γιατί. Και εγώ αυτό που είδα μου άρεσε πάρα πολύ. Χαίρομαι κι εγώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να περίμενες κάτι μικρότερο, κάτι αυτό, δεν ξέρω. Δεν έχει σχέση με την οικία. Μπορώ να πω ότι είτε κάτσεις με έναν άνθρωπο και φας, είτε πιες ένα ποτό. Ωραία. Απλά να υπάρχει μια καλή χημεία. Μια καλή φυσική. Να μπορείς να ζητήσεις πέντε πράγματα, τουλάχιστον. Αυτό είναι το βασικό. Συμφωνώ απόλυτα. Από Αθηνά. Αθήνα, εσύ. Και εγώ Αθηναίος. Και από ό,τι έμαθα, ασχολείσαι, δουλεύεις ως μπάρμαν. Ναι. Είτε. Βασικά, σπουδάζω. Είμαι μηχανικός εμπορικού ναυτικού. Ωραία. Περιμένω κάποια στιγμή να πάρω και εγώ το πτυχίο μου. Θα το πάρεις. Μήπως ξέρεις πότε. Το 2046. Αλλά ασχολούμαι από το 2002 με τη νύχτα. Έχω φιλαράκια πολλά που δουλεύουν έτσι στη νύχτα και τα λοιπά. Και εντάξει, είναι ευχάριστο όσο είσαι νέος, αρκεί να το δεις με ημερομηνία λήξης και να συνειδητοποιήσεις ότι δεν είναι για μόνιμη εργασία. Πάντα. Θέλω να περάσουμε στο πρώτο πιατό. Ναι, θα ήθελα. Γεγονός είναι ότι πεινάω λιγάκι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Okay. Είναι πεινασμένη η Λίζα σήμερα και ποιος τη χάρη σου. Πρώτη εντύπωση, πολύ καλή θα έλεγα. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα διαφοράς ηλικίας. Διαφορά, αγόρι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη ρωτήσω πόσο είναι, αλλά βλέπω υπάρχει μια ωραία χημεία που ελπίζω να καταλήξει σε κάτι πολύ όμορφο μέχρι το τέλος της βραδιάς. Οι εντυπώσεις μου από τον Αλέξη είναι πάρα πολύ καλές. Δεν ξέρω κατά κάποιο τρόπο με το που άνοιξε η πόρτα και τον είδα, τον περίμενα τελείως διαφορετικό και ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι περίμενα. Προσθέτω τελευταίες λεπτομέρειες και πιστεύω ότι θα πετύχω. Τον βλέπω πάρα πολύ άνετο. Καθόλου τρακαρισμένο και πιστεύω ότι ήδη υπάρχει καλή χημεία και έχει πολύ καλή άβρα. Τώρα να δούμε τι θα κάνει και με τη μαγειρική βέβαια. Καλά πας. Ένα ρίσα. Καθόλου. Δεν είναι το πρώτο μας πιάτο. Αυτός είναι ο πύργος του Ναπολέοντα. Ακριβώς. Που έλεγες. Ακριβώς. Γιατί ποιος το ονόμασε έτσι καταρχάς. Βασικά αυτός που το έφτιαξε, δεν ξέρω. Η συνταγή είναι κλεμμένη. Η συνταγή. Η εκτέλεση είναι δικιά μου και του φίλου μάγειρα. Και βλέπω μελιτζάνα, ντομάτα. Μπράβο. Ναι. Και το τυρί. Πω. Έτσι, εκεί εστίασε. Στο μπιφτέκι. Δοκίμασε. Εσύ τι έκανες από όλα αυτά. Τίποτα. Διάλεγες τη σειρά ή τι. Όχι, δεν είσαι δίκαιη. Ή έβαλες το μαϊντανό από πάνω. Κρατούσε το φανάρι. Λοιπόν. Ωραίο είναι, ε. Ευχαριστώ. Μια χαρά είναι. Μελιτζάνα, δεν τρελαίνομαι βέβαια. Αλλά μου αρέσουν τα τυριά πολύ. Αυτό που φοράς στο λαιμό, το ψαράκι είναι το ζώδιο σου, να υποθέσω. Αλλά. Το ψαράκι λόγω της θάλασσας μου αρέσει πολύ. Ένας από τους λόγους που επέλεξα να σπουδάσω μηχανικός ήταν ότι μου αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα. Ταξιδεύεις δηλαδή συνέχεια. Η Ιαπωνία πήγα φέτος.
Λατινική Αμερική, τρομερή. Okay. Άμα χρειαστείτε κανένα αλλοστρώμο στο καράβι, τίποτα. Να, κοριτσάρα μου, δεν σε χρειάζεται για αλλοστρώμο. Γιατί αλλοστρώμο? Για να κάνω κι εγώ τα ταξίδια που έχει κάνει. Κοίτα πόσο απλό είναι και πόσο εύκολα βρίσκει μια λύση. Για πες. Κάθε αξιωματικός μπορεί να φέρει έναν άνθρωπο που θέλει μαζί του. Αλέξη. Φασιδές τώρα. Για πες, για πες. Δεν είναι πολύ καλύτερο να έρθεις μαζί και να είσαι μαζί μου και να περνάμε πολύ ωραία στα ταξίδια από το να μου πεις να κάνω το αλλοστρώμο? Πώς τα λες, πώς τα λες. Και σένα πως σου αρέσει, σου αρέσει. Δεν γίνομαι ούτε πονηρός. Απλά βρίσκω μια πολύ ωραία λύση σε ένα πολύ ωραίο λόγο που μου λες ότι θες να κάνεις ταξίδι. Γιατί ταξίδι είναι όντως κάτι πάρα. Δεν πεθαίνω για ταξίδια. Καλό αυτό. Βέβαια, να πω και το σωστό, θα την λάβω από πουθενά. Είναι τρομερή, είναι τρομερή. Παραλίες, από τα φαγητά, από τις γυναίκες. Από τους άντρες. Χαίρομαι. Το πρώτο πια τελείωσε. Από ό,τι φάνηκε, της άρεσε πάρα πολύ. Και χαροποιούμε ιδιαίτερα γιατί όντως ήταν η μελιτζάνα, ήταν πολύ περίεργη και ιδιάζουσα. Ρε φίλε, άσε τη μελιτζάνα και δεν στείλει απέναντί σου. Δείξε κανένα κομπλιμέντο. Το πρώτο πιάτο μου φάνηκε συμπαθητικό. Αν και δεν είμαι πολύ τη μελιτζάνα και του πολύ λαδιού κτλ. Υπάρχει ωραία κουβέντα. Μιλάμε πολύ καλά. Υπάρχει καλή χημεία, πιστεύω. Ελπίζω να μην βγω λάθος. Εγώ το είπα, με τις νεαρές ηλικίες θα πάω μια χαρά. Έχω θέματα να συζητήσω και ας λένε ότι υπάρχει διαφορά. Εγώ περνάω πάρα πολύ καλά. Πολύ εκθαμποτική γυναίκα και μ' αρέσει. Καλό θα ήταν να έχει φέρει και ένα κρασάκι. Αχ, αυτό το κρασάκι. Και ένα νεράκι, γιατί έχουμε στεγνώσει. Έχω ξεχάσει να τη πω και τα κρασιά και τα νερά. Αργά το φοβήθηκες εσύ. Είναι πάθος βέβαια. Η σάλτσα είναι έτοιμη. Τη ζέστανα. Τώρα θα ρίξω από πάνω και το τυράκι. Είναι και για να πάρει γεύση, αλλά και για να γίνει και ωραίο ντεκόρ. Ήρθα κι εγώ. Πάλι ξέχασε το κρασί. Πού είναι το κρασί, παιδί μου? Αυτό εγώ. Εδώ είναι εμένα. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Τα μαχαιροπύρνα σου. Εντάξει. Και καιρό να μου μιλήσει για τον παπαγάλο. Α, αυτό ο παπαγάλο μου φαίνεται θα κλέψει τη βραδιά. Δεν ξέρω. Και θα χάσω εγώ από αυτό, ναι. Έλα, εντάξει, έλα. Βρήκαμε τον νικητή. Στην υγειά σου λοιπόν με το νεράκι. Χάρηκα που σε γνώρισα. Να είσαι καλά. Και ελπίζω να μην είναι η τελευταία φορά που συναντιόμαστε. Και εγώ το ελπίζω. Δεν θα είναι η τελευταία, θα είναι η προτελευταία. Αυτό θα κρυθεί καθαρά από σένα. Μην το λες. Δεν νομίζω. Και θα σου εξηγήσω με το που κάτσω στο τραπέζι, γιατί το εννοώ αυτό. Περιμένω να ακούσω. Συνήθως, οι γυναίκες, όταν συναντήσουν κάποιον μικρότερο, παρόλο που να τους αρέσει, είτε λίγο είτε πολύ, έχουν ένα μικρό κόμπλεξ. Πολύ σωστό, συμφωνώ μαζί σου. Για πες λοιπόν για το κόμπλεξ. Βασικά δεν πρέπει να ρωτήσω εγώ για το κόμπλεξ, αλλά πρέπει να μου πει κάποιο επιτέλους γιατί κομπλάρει. Εγώ λυπάμαι, δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν είμαι κομπλεξική. Πρέπει να ρωτήσεις μία η οποία όντως κομπλάρει. Εγώ το απολαμβάνω απίστευτα. Ότι το απολαμβάνεις φαίνεται. Περνάω πάρα πολύ καλά. Οπότε λυπάμαι που θα συνεχίσεις να μένεις με την απορία. Χίλιες φορές καλύτερα να μένω με την απορία. Εσύ ξέρεις. Μου κάνεις την τέλεια πάσα για να ξεκινήσει το δείπνο. Σε λίγο, πώς προσπαθεί να εκμεύσει ο Αλέξης ένα δεύτερο ραντεβού? Την επόμενη φορά να πάω να φάω ψάρια. Θα γλιτώσει η Λίζα τον πνιγμό? Το πνίξες, το μάτιαξες. Δήλωσε συμμετοχή στο Love Bites και βρες τον έρωτα στην κουζίνα. Καλώντας από σταθερό 210-8119-991 ή στείλτε με SMS Love και No, ονοματεπώνυμο, στο 54-991. Love Bites. Love Bites. Αλλιώς τον περίμενε και πολύ καλύτερος της βγήκε της Λίζας ο Αλέξης. Πιο ψηλός, πιο όμορφος και αρκετά επικοινωνιακός. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει χημεία και απομένει να δούμε μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει. Λοιπόν, δοκιμάσαι και ελπίζω να σου αρέσει. Είμαι σίγουρη ότι είναι ωραίο. Από διέστηση. Από διέστηση. Το κρέας φαίνεται πολύ καλό, μαλακό. Το κρέας είναι καλό. Για να σε προλάβω πιστεύω θα ήθελε λίγο λιγότερο ψήσιμο. Το είπα, το έκαψα. Ο φίλος σου πρέπει να σου κάνει μαθήματα. Άμεσα. Πιστεύεις θα τα χρησιμοποιήσω? Θα τα χρησιμοποιήσω καταρχάς στα επόμενα ραντεβού σου. Είναι πολύ καλή συνταγή για πρώτο ραντεβού. Ραντεβού σου ή ραντεβού μας? Το μυαλό σου λογεί εσένα. Ραντεβού μας πρέπει να φτιάξεις κάτι άλλο γιατί αυτό το έφαγα. Ναι, απλά να τον ρωτήσω να μάθω και κάτι άλλο.
Ερώτησε τον καλού κακού τώρα, εντάξει. Να έχω δηλαδή και κάποιο άλλο φαγητό κατά νου. Ας έχεις κι άλλο ένα, δεν ξέρεις τι γίνεται τώρα. Ας πούμε, δηλαδή σήμερα φάγαμε κρέας, την επόμενη φορά πάμε φάμε ψάρια. Ό,τι θες, ό,τι θες. Ο σουλολάχανα θα σου κάνει την άλλη φορά με πισία. Λοιπόν, με ρώτησες πριν για τον παπαγάλο. Για πες. Ο Φίβος. Ο Φίβος είναι η μασκότ του σπιτιού. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον σχολιάσει. Μιλάει. Μιλάει, πες. Ναι, άμα το μιλήσει, αλλά τώρα δεν ξέρω τι θα σου πει τώρα. Να παρακαλώ, μόνο Αλέξη μου να μην